Coach, χωρίς προπόνηση μετά από 2 εβδομάδες και περισσότερες, η ομάδα σας πήρε μια μεγάλη νίκη σήμερα. Πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή? Στην ομάδα βλέπω και αρκετές πίτσες στον πάγκο. Είναι πίτσες γιατί επειδή είμαστε μακριά και δεν μπορούμε να... Είναι η απαγόρευση. Νιώθω ευτυχισμένος που τα παιδιά δεν πάθανε τίποτα. Ναι. Μου είναι αδιάφορο αν θα κερδίζαμε ή θα χάναμε. Έτυχε και η Ομόνια. Η Ομόνια έχει το ίδιο πρόβλημα με εμάς. Είχαν 3 μέρες για να ξεκολλαστούν, για να προετοιμαστούν, για να μην χτυπήσουν. Εμείς υπάρχουν παιδιά που είναι ακόμα σε καραντίνα. Νομίζω ότι πρέπει να είναι το ίδιο για όλους. Δεν έχω πρόβλημα. Εμένα αυτό που με νοιάζει σήμερα στο παιχνίδι και το παιχνίδι μεθαύριο είναι τα παιδιά να είναι καλά. Nice. Υπάρχουν για μένα πολύ πιο σημαντικά πράγματα από το να παίζεις μπάσκετ, το να παίζεις ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε. Και νομίζω ότι πρέπει σε αυτό να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Γι' αυτό σου λέω πολύ ευτυχισμένος που τα παιδιά καταφέρανε και ζήσανε. Είναι σημαντικό. Γιατί ξέρω πως ήμουνα και εγώ το πέρασα. Και όταν εγώ έτρεχα και δεν μπορούσα να αναπνεύσω, φαντάζομαι τα παιδιά που παίζουν πάνω κάτω. Είναι τελείως διαφορετικό. Τώρα, όσο αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι όλη η προσπάθεια που έχουμε κάνει όλη τη σεζόν φάνηκε σήμερα. Γιατί μετά από 14 μέρες απραξίας κυριολεκτικά απραξίας, τα παιδιά μπήκαν μέσα με μία προπόνηση σου το πρωί και ήταν συγκεντρωμένα στο στόχο. Κάναμε αρκετά λάθη, γιατί είναι λογικό. Αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έχουν κάνει όλη τη σεζόν βγήκε σήμερα στο παιχνίδι. Πραγματικά του αξίζουν συγχαρητήρια. Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς. Και πλέον η ομάδα σας έχει αέρα 2 νικών απέναντι στον ΑΠΟΕΛ και την Ομόνια. με 5 παιχνίδια να απομένουν. Και με τη γενική εικόνα της Ένωσης, νιώθουμε ότι η ομάδα σας έχει και το πάνω χέρι πέραν από το βαθμολογικό πάνω χέρι. Εσείς θεωρείτε πλέον ότι μπορείτε να κοιτάζετε και πιο ψηλά ή νιώθετε ότι ακόμη έχετε δουλειά να κάνετε στο να κλείσετε την τετράδα? Σαφώς. Μία νίκη μπορεί να σε φέρει στην τριάδα μεθαύριο. Λίγο πιο πάνω το μία ήττα μπορεί να σε πάει αλλού. Εμάς ο στόχος μας είναι να μπούμε στα play-offs. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα, για τον οργανισμό, για την πόλη. Το ότι έχουμε πλεονέκτημα ή όχι δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και η Ομόνια που θα παίξουμε πάλι εδώ πέρα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Δουλεύει πάρα πολύ καλά. Τα τελευταία παιχνίδια δεν είναι τυχαία που κερδίζει. Ο ΑΠΟΕΛ βελτιώνεται κάθε φορά. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι. Είμαστε τυχεροί γιατί θα έχουμε και τη διακοπή, ώστε θα μπορέσουμε να κάνουμε recovery σωματικά όλα τα παιδιά. Ναι. Και να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο έτοιμοι στα επόμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Απλά κερδίσαμε ένα παιχνίδι. Και πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο σκεπτικό. Σκόπος μας είναι να πάμε στα play-offs. Τώρα, αν το καταφέρουμε ή όχι, θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και καλή επιστροφή στο Παραλίμνη. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Μιχάλης Καγκιούζης, ο προπονητής της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου.